τι λέτε σε μια άλλη ακόμα αγωνιώδη επιστολή σας. Είναι η τέταρτη επιστολή που στέλνουμε αυτή από την αρχή του χρόνου. Δεν την ονομάσαμε όπως τις άλλες διαμαρτυρία, είναι πλέον κραυγή αγωνίας. Από την αρχή του χρόνου, κύριε Τζούμα, ενώ μας τάζανε ότι θα αυξηθούμε, ότι μας καταλαβαίνουν και όλα αυτά, έχουμε μειωθεί κατά 15 άτομα το προσωπικό. Η κατάσταση αρχίζει, όπως βλέπετε, άρχισαν οι ροές, βλέπετε και εσείς τι γίνεται κάθε μέρα στο λιμάνι. Δεχόμαστε πλέον από αυτούς τους μετανάστες και επιθέσεις, ή με πέτρες ή με μπουκάλια, γιατί αυτοί ψάχνουν το όνειρό τους να φύγουν και εμείς τους σταματάμε. Οπότε δεν πάει, όχι δεν πάει άλλο, δεν γίνεται. Οπότε τους λέμε κάτω ότι για οτιδήποτε συμβεί πλέον στο προσωπικό θα είναι υπεύθυνοι εκείνοι. Έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Η βάρδια καθημερινά στα πλοία είναι το πολύ 8 άτομα. 8 άτομα στη βάρδια για να σταματήσουν δεκάδες μετανάστες δεν γίνεται. Το προσπαθούμε, το έχουμε καταφέρει και δεν φεύγει κανείς από τυχείο. Και έχουμε πλέον αρχίσει να κινδυνεύουμε. Και το λέμε, το ξαναλέμε και δεν δίνει σημασία κανείς, μα κανείς. Όταν λέτε κινδυνεύετε, εννοείτε ότι με αυτούς που έρχονται μόλις έρχονται. Όχι με αυτούς. Με αυτούς που θέλουν να φύγουν. Θέλουν να φύγουν, ναι. Με αυτούς που έρχονται, όχι. Αυτούς που εμποδίζετε να μπουν στο πλοίο, δηλαδή. Εμποδίζουμε ή τους σταματάμε επειδή έχουν τα πλαστά και δεν τους αφήνουμε να μπουν. Ή συνταλίκες από κάτω. Ή συνταλίκες μέσα έξω από κάτω και αυτά. Και αρχίζουν, δηλαδή έχουν αρχίσει, πετροβολούν, ρίχνουν μπουκάλια την ώρα εκεί που στο κατάπλου του πλοίου. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι. Τυχείο. Με ποια λογική αφαίρεσαι από 15 άτομα. Εκείνοι κοιτάνε την οργανική σύνθεση του λιμεναρχείου. Ήμασταν στο 100% σύμφωνα με εκείνους. Αλλά με τα δεδομένα του 2011. Έτσι, όχι με τα δεδομένα τα τωρινά, με τους 3.000, 2.500 μετανάστες πάνω στο νησί και με τις αφήξεις που ξαναξεκίνησαν. Καθημερινά 50 άτομα περίπου. Ναι, στο λιμεναρχείο τι 50. Στο λιμεναρχείο καθημερινά. Περνάμε... Όχι, όχι, καθημερινά έρχονται, λέω 50 άτομα περίπου. Ναι, ναι. Καθημερινά ξεκίνησαν οι αφήξεις. Ναι. Και εσείς. Ναι. Άλλο αυτό, ξεκίνησαν οι αφήξεις, δεν έχουμε. Μας έχουν αφήσει τελείως στοιχείο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ούτε σκάφη δεν έχουμε, κύριε Τζούμα. Δύο σκάφη έχει εδώ και τα δύο, συγγνώμη, είναι χαλασμένα. Είναι δύο χαλασμένα. Το 611 είναι χαλασμένο. Μας στείλανε το 600, ένα άλλο, το 603, το οποίο ήρθε και είναι σε άθλια κατάσταση και αυτό χαλασμένο. Μας πήραν το 515 το ναυαγωστικό που από ό,τι λένε έπρεπε να γυρίσει στην Κρήτη γιατί ήταν δικό τους που το είχαμε κάνει εμείς στην Πένα. Μόλις είχε βγει και από δεξαμενή και μας στείλανε ένα της Λίμνου το οποίο έχει να βγει 4 χρόνια δεξαμενή. Αν πάτε από κάτω και το δείτε, είναι γεμάτο όστρακα, γεμάτο μύδια. 4 χρόνια δεξαμενή. Είναι ένα σκάφος. Εντάξει, προσπαθούν τα παιδιά να κάνουν ό,τι μπορούν με αυτό. Δεν έχουμε σκάφη στοιχεία. Ούτε σκάφη, ούτε προσωπικό ακόμα. Αυτό ούτε μου λέει. Προσωπικό, ούτε προσωπικό. Δηλαδή, ξέρετε τι, ζητάει η αστυνομία ενίσχυση και βλέπω ότι προσπαθούν και τους στέλνουν. Εκεί είναι πάνω από 250 αστυνομικοί στοιχείο πάνω. Μαζί με τη Frontex, πάνω από 300. Και εμείς είμαστε 50 και ζητάμε κόσμο και αντί να μας φέρνουν, μας παίρνουν.